Νόμιζα ότι μ' αγαπάς κι όπως εγώ με στη σιωπή κι εσύ με ψάχνεις. Όμως παράλογα μιλάς σε άλλα σώματα ότι ζήσαμε πουλάς. Και μ' ανησυχείς, πώς μ' ανησυχείς αν στο ψέμα τους θα παρασυρθείς. Αν εγώ έχω εσένα δεν θέλω κανένα αυτό να τους πεις. Τα χέρια τα παγωσμένα σου τα παπλωμένα φανείς δεν φανείς. Μα εσύ έχεις εμένα μην τρέμεις κανένα εγώ είμαι εγώ. Όπως θα γίνει τα τρένα τα αφιερωμένα σε ένα σταθμό. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς από το ποτέ στο για πάντα εμείς. Αν εγώ έχω εσένα δεν θέλω κανένα αυτό να τους πεις. Και η κόρνα όπως και εσείς. Εδώ πέρα σήμερα τα παιδιά είχαν ένα συναισθηματισμό παραπανήσιο, ένα χειροκρότημα για τους Αλκατράς. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλησπέρα στην Κύπρο. Τα φιλιά μου στην Άσπα μου. Άσπα μου, να είσαι καλά μωρό μου, σ' αγαπώ. Κατάλαβε αυτή, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάω κατευθείαν social media. Instagram, παπάκι για την παρέα και στο Twitter, hashtag για την παρέα. Καλησπέρα στην παρέα. Ας μείνουμε σε αυτό. Το καπελίνο μου. Που είναι από τα πιο ωραία μικροσκοπικά καπελίνα που έχω δει στη ζωή μου. Και εμένα μ' άρεσε. Είσαι πολύ σήμερα. Πολύ. Πάντα τίποτα, τελεία πολύ. Πολύ. Λοιπόν, εγώ ήρθα. Το καταλάβαμε. Και θα πω χρόνια πολλά, παιδιά. Πού, αυτό είναι το θέμα. Σε όλη την Ελλάδα, νομίζω. Για ποιο λόγο. Υπάρχουν πολλές σπυριδούλες και πολλοί σπύροι. Χρόνια πολλά, Σπύρο! Του Σπυρίδωνα. Μεγάλη χάρη του. Φαντάζομαι ότι. Ξέρω 25 Σπύρους. Έτσι, έχει δουλέψει πολύ το όνομα, έχει ακουστεί. Τι μας έχεις φέρει σήμερα, αρχικά, πριν πεις τι μας έχεις φέρει σήμερα. Εγώ θα πω για το αυτοκίνητο, παιδιά. Το αυτοκίνητο αυτό τρέχει στην κυριολεξία μαζί με το διαγωνισμό. Τρέχει και αυτό έρχεται. Είναι το Volkswagen, είναι Polo, είναι πεντάθυρο, είναι Treadline. Έχει τη Παναγίτσα στα ματάκια σε αγγλικά που δεν τα μεταφράζω. Θα πω μόνο ότι έχει Park Assist. Αυτό ήθελα, αυτό είπα. 14-9-9-9. Είπα παραπάνω 9 και παίρνει ο κόσμος χωρίς λόγο. 14-9-9-9. 9-9. Εγώ κάηκα. 14-9-9-9 ονοματεπώνυμο τηλέφωνο ή open και ενώ ονοματεπώνυμο 14-9-9. Αλλά σήμερα που έχουμε και την πρεμιέρα μας εμείς το βράδυ, δίνουμε. Έρχεται κάποια πρεμιέρα. Δίνουμε και κινητόνιον. Θα μας πεις κάτι, απλά θα κάνεις το εφέ σου. Δίνουμε το κινητόνιον, το Samsung, το. J7. Oh, yeah. Και ό,τι καταλάβατε είναι 7. J7. Αυτό το δίνουμε σήμερα, δεν σήμερα, στείλτε τα μηνύματα, φεύγει μαζί με το καπελίνο. Την Παρασκευή όμως τι δίνουμε. Τι δίνουμε την Παρασκευή. Έλα καλέ, το υπέροχο ηχοσύστημά μας εδώ. Παιδιά, δίνουμε και αυτά. Εγώ κάηκα. Τι δίνω και σένα και έτσι Αλκατράς. Στείλτε μηνύματα, θα έρθουν δώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ένας αριθμός, πολλά τα δώρα. Μην το φοβάστε. Όμορφη. Όμορφη, είσαι όμορφη.
Τι μου γίνεστε, παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μεσημέρα και Τετάρτη, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάω κατευθείαν το GNTM. Φυσικά, σαφέστατα, Τετάρτη, τι να κάνουμε τώρα. Καταλαβαίνουμε το θρίλερ με την Εύη συνεχίζεται. Σας το είπα εγώ από χθες. Αυτό που η κοπέλα αυτή τρελαίνεται σιγά-σιγά, μιλάει μόνη. Δεν είναι καλό. Συνεχίστηκε ο μονόλογος του σχιζοφρενή δολοφόνου. Η κοπέλα δεν θα έχει καλή κατάληξη. Η δοκιμασία, εν πάση περιπτώσει, χθες ήταν χορευτικό σε βίντεο κλιπ. Οπότε τις πήρανε όλες και τις πήγανε να μάθουν χορό. Και μια και δυο φτάνουν στη σχολή χορού, ξεκινάνε το μάθημα, οι μισές παραντουράγανε σαν μπελεκάνη, οι υπόλοιπες γελούσαν όταν ο άνθρωπος δεν είναι ασυναίσθητος, παιδιά βρίσκει και γελάει. Το βίντεο κλίπ, βάση περιπτώσει, που θα πρωταγωνιστούσαν ήταν το καινούριο κομμάτι της Ξένιας Γκάλη. Δεν την ξέρω εγώ την Ξένια Γκάλη, καθόλου λέω αλήθεια, ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε παράπονο, ξελισάξανε στο χορό κάποιες, γιατί κάποιες άλλες ήταν. Που δεν, ας πούμε, Ειρήνη Ερμίδου, ποδοσφαιρίστρια, Ρονάλντο, προσπάθησε, είπε να φεθεί. Δεν έπρεπε καθόλου, αν με ρωτάς. Καλύτερα λίγο να το κράταγε, δεν αφήνει να τα αφήνει τώρα και μια μπάρει ο χάρος. Η Έλντα από την άλλη σταμάτησε τη χορογραφία και έβαλε τα κλάματα πάλι. Εντάξει, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, θέλω να μου εξηγήσετε κάτι. Αυτές, γιατί κλαίνε και συνέχεια, δεν το έχω καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, οι υπόλοιπες είπαν ότι τους χάλασε η χορογραφία, η κοπέλα δεν φταίει, μπλόκαρε, πώς το λένε τώρα αυτό, ξεχάστηκε, κόλλησε. Όπως και να έχει, παιδιά, εχθές ήταν διπλό το κακό. Διπλή η πίκρα. Διπλό το σοκ. Και διπλή αποχώρηση. Αποχώρησαν και η Έλντα και η Ρονάλντο. Πένθος βαρύ σκέπασε το σπίτι του GNTM. Αφιερωμένο. Λες να φταίει ο χορός που τον διώξαν το Ρονάλντο. Ούτε η Έλντα ήταν καλή, μα της είπαν τώρα καντό. Λες να φταίει ο χορός που έφυγε ο Ρονάλντο. Είναι το φταίξιμο διπλό, γι' αυτό φύγαν οι δυο. Φύγαν οι δυο από το σπίτι. Γιατί δεν ξέρανε χορό. Είχαν κι οι δυο ψηλά τη μύτη. Γι' αυτό, παιδιά, φύγαν κι οι δυο. Δεν πήγε το σοκούρι, τον φωνάζαν οι άλλες σακούρι. Το μοναδικό next top model πάντως από τη συγκεκριμένη εκπομπή που έχει αναδειχθεί είναι η Λιάννα Παπαγεωργίου. Να το παραδεχτούμε, παιδιά. Η κοπέλα και διαφημιστικό υπερπαραγωγή έκανε με τα ρολόγια και στα εξωτερικά καριέρα και είναι και πρώτη στην αναζήτηση του Google για τη χρονιά που μας πέρασε. Μπράβο, Λιάννα μου, και ισανότερα. Α, να τα λέμε. Μπράβο στο κορίτσι. Το είπαν και το έκαναν, να τα λέμε αυτά. Η Ελένη Χατζίδου, θυμάστε που είχε πει με τον Ετεοκλή, τον σύντροφό τη, που είχαν φωτογραφηθεί με κάτι μαρινιέρες, ριγέ και οι δύο, και μας απειλούσαν ότι θα ανοίξουν κανάλι στο YouTube. Το άνοιξαν. Και αυτά τα κανάλια στο YouTube όμως, σαν τα μανιτάρια ανοίγουν. Όχι, μπράβο. Καλή αρχή, εγώ θα ευχηθώ. Τι να πω, να μην βιαστούμε τώρα, παιδιά, να κρίνουμε. Να δούμε πρώτα τα παιδιά. Εγώ δεν πρόκειται. Δείτε τα εσείς. Και άμα είναι καλά, πείτε μου κι αν τα πετύχω. Η αγαπημένη μου τώρα, το Μαράκι, το Ηλιάκι, με το Στέλιο, το Μανουσάκι. Έκλεισαν 8 μήνες μαζί, είναι ευτυχισμένοι. Τα φιλιά, α, τι την πιάνει. Δεν το είχα δει αυτό. Τι γίνεται, Μανουσάκι, πιάνει την Ηλιάκι. Λίγο να καθίσουμε. Α,
Φιλιέται η Μαρία μας, μεγάλωσε και το μαράκι. Εν πάση περιπτώσει τώρα να είναι καλά τα παιδιά. Ο φακός σας πέτυχε έτσι πολύ κοντά. Η Μαρία φοράει αυτό, τι να το πω τώρα, ένα τσατσιντσιλά, να το πω αυτό εδώ, ζευρέ, δαλματίας που χάλασε. Εν πάση περιπτώσει ένα ωραίο παλτό. Ο Στέλιος μέσα στο στόμα της πια, δεν ζει εκτός. Ταιριάζουν πάρα πολύ, φαίνονται πολύ αγαπημένοι. Φτού σκόρδα, την αγάπη μου, την αγάπη μου. Προχωράω, προχωράω με βρίο, κέφι και χαρά στο επόμενο θέμα, γιατί πρέπει να πηδάμε, παιδιά, τα θέματα. Έτσι, για να κυλάει και λίγο κουβέντα. Έχουμε τόσο πολλά να πούμε, λοιπόν, θα σας τα πω. Εχθές το βράδυ είδαμε τη Μαρία Ιωαννίδου στο Γρηγόρη σε μια σπάνια εμφάνισή της. Εγώ δεν αισθάνομαι καλά, παιδιά. Σε μια σπάνια εμφάνισή της, λοιπόν. Όχι, συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω, ρε παιδάκι. Όταν λέμε σπάνια, από πότε μετράμε, το τελευταίο 24ωρο? Εγώ το λιγότερο δύο φορές την εβδομάδα κάπου βλέπω το πόδι της κυρίας Ιωαννίδου Τσατάλα στον καναπέ μιας εκπομπής. Δηλαδή από το κουτεπιέ πια την αναγνωρίζω. Δεν χρειάζεται να μιλήσει. Το πόδι σαφέστατα σηκώθηκε και χτες. Να το, σηκώθηκε, πετιέται. Δεν καταλαβαίνει Χριστούλη. Ποιος ξέρει τώρα, προφανώς είναι η σημαία της κυρίας Ιωαννίδου να είναι καλά η γυναίκα. Πολύ ωραία τα είπε και τώρα που είπα Γρηγόρης και τον είδα, Γρηγόρη. Γρηγόρη. Εσύ, Γρηγόρη, να σου κάνω λίγο μία ερώτηση. Πες ξεκάθαρα τώρα, έτσι μεταξύ μας είμαστε. Θες να παρουσιάσεις το Λαμπάντα? Όχι, θέλω να μας πεις ξεκάθαρα αν υπάρχει κάποιο θέμα. Γιατί εγώ βλέπω πάντως πως το κενό που άφησαν οι Αλκατράς είναι δυσαναπλήρωτο. Όχι που να το πενευτούμε, αλλά είστε η καλύτερη μπάντα της ελληνικής τηλεόρασης. Τι να κάνουμε, και είστε και ταπεινοί πολύ, κοιτάτε χαμηλά. Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται. Γιατί σε κάθε εκπομπή βλέπουμε και μία άλλη μπάντα στον Γρηγόρη. Τι να πω, εύχομαι η νικητήρια μπάντα σιγά σιγά να προκύψει, Γρηγόρη μου. Αλλά άδικα χάνεις τον καιρό σου, γιατί εδώ την έχουμε. Αυτά είναι τα αγόρια μας. 50 ευρώ ελεύθερα πιασήματα. Και θα δούμε τι γίνεται. Και Γρηγόρη, επίσης να σου πω κάτι, γιατί εγώ σε έχω δει με την Νάνση, την Αντωνίου που κάνετε μαζί τα διόφορα και ρωτάω για σένα και μαθαίνω. Άκου να δεις τι γίνεται. Όταν η Νάνση φοράει κόκκινο, μη φοράς κίτρινο. Γιατί είστε λίγο σαν του έτος η Μαδούρα, κατάλαβες. Θα το σπάσεις λίγο για να μην δίνετε προσοχή. Επίσης, θα ήθελα εγώ τη δική σας προσοχή τώρα. Πρέπει να σας πω για μια έρευνα που έμαθα και είναι και πάρα πολύ χριστουγεννιάτικη, λοιπόν. Η έρευνα λέει το εξής, ναι, θέλω να είστε πολύ συγκεντρωμένοι. Εγώ πρέπει να τσεκάρω τις φωτογραφίες που θα παίζετε. Αφού δεν βάλατε εμένα, εγώ κάνω τη γαλοπούλα εδώ, δεν βλέπεις, απλά κρύβει το κεφάλι. Καλό μεσημεράκι έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, η έρευνα τι λέει, να πούμε λίγο την έρευνα για να μπορέσουμε και να βοηθηθούμε όλοι μαζί. Ότι λόγω της πίεσης που επέρχεται τώρα ανάμεσα στα ζευγάρια αυτές τις μέρες, με καλεσμένους, τραπέζια, δώρα, θα πρέπει να βρουν λίγο χρόνο για μια σύντομη επαφή, πατ-πατ, που θα εκτονώσει την ένταση και θα ανανεώσει τη σχέση. Δηλαδή, συγκεκριμένα, ειδικό σε αυτά τα θέματα, η κυρία Pamela Savel συνιστά οπωσδήποτε ένα στα γρήγορα, όποτε το προλαβαίνετε. Δηλαδή, τώρα θα είναι στο χριστουγεννιάτικο το τραπέζι, θα είναι την ώρα που κάνετε τα ψώνια, δεν ξέρω, θα τρέξετε όπου και να είστε και θα το κάνετε για καλό σκοπό. Η Pamela συνιστά επίσης και λίγο πιο πονηρά να είναι τα δώρα, για να κρατήσουμε έτσι λίγο το ενδιαφέρον. Βέβαια, τώρα έτσι όπως ανοίγουμε εμείς τα δώρα, πολύ ελληνικά σαν οικογένεια, ανάμεσα στα τρενάκια και στον αγκαλίτσα να σκάσει και ένα. Δεν ξέρω. Το βρίσκω εγώ λίγο υπερβολικό, αλλά αν υπάρχει κέφι, δεν μου πέφτει και ο λόγος. Κλείνω με το κορίτσι της χρονιάς. Όχι. Δεν εννοώ τη Μέγκη. Εννοώ την Κατερίνα Γερονικολού, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Ντυμένη, δείτε την. Ντυμένη δυσέγγονη του Άι Βασίλη. Στα κόκκινα, είναι στο εξώφυλλο, στο downtown που κυκλοφορεί. Την ίδια στιγμή που η Λασκαράκη με το Σολτάτο αραβωνιάζονται, σας τα είπα εχθές, θέλω να θυμάστε, η Κατερίνα, κόκκινη πάντα, δηλώνει πως ο Γιάννης είναι ένα σπάνιο είδος άντρα και ένα σπάνιο κορίτσι. Θα πω κι εγώ ότι είναι η Κατερίνα. Πάμε. Κατερίνα, Κατερίνα, είσαι τόσο καλή, είσαι τόσο τσακπίνα, είναι τόσο καλός κι ο Γιάννης, με μοιάζεται και ταιριάζεται. Κατερίνα, hey, 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 την τσακπίνα, hey, hey, hey. Παιδιά, σήμερα έφτασε η μέρα
Η πρεμιέρα στο θέατρο Βρετάνια με την Βερβερίτσα. Αφιερωμένο. Φορά γιορτάζω, ξεκινάει η Βερβερίτσα. Θα το φωνάζω, θα κεράσω και μια πίτσα. Πρώτη φορά απόψε, θα έρθουν φίλοι και γνωστοί μου. Τώρα είναι η πρεμιέρα η δική μου. Η δική σου ρε Βάνια. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε με τη μία. Την εξαιρετική, τη μοναδική, την ατελείωτη, την ανεπανάληπτη. Την κρυσή τηλεόραση, Αλκατράς. Πρώτη φορά γιορτάζω, έχει αλλάξει η ζωή μου. Θα του φωνάζω, ότι έγινε δική μου. Πρώτη φορά χαρίζω, σε μια αγάπη το φίλι. Τώρα είναι η πρεμιέρα η δική μου. Πρώτη φορά γιορτάζω, έχει αλλάξει η ζωή μου. Θα του φωνάζω, ότι έγινε δική μου. Πρώτη φορά χαρίζω σε μια αγάπη το φίλι.